με σχεδόν 100 φορές περισσότερα κρούσματα από τότε που η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη λήξη του lockdown, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες καλούμαστε πλέον να αντιμετωπίσουμε το νέο κύμα της πανδημίας. Καλούμαστε να το κάνουμε, έχοντας όμως μια κυβέρνηση που με τις πράξεις και τις παραλήψεις της σπέρνει η ίδια την ανησυχία και τον πανικό. Με μοναδικό του γνώμονα, την επικοινωνία και το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος, ο κύριος Μητσοτάκης άγεται και φέρεται από επιμέρους συμφέροντα και πλέον δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη στους πολίτες. Άνοιξαν τον τουρισμό χωρίς σχέδιο και χωρίς μαζικά υποχρεωτικά τεστ, γιατί έτσι απέτησαν οι ξένοι tour operators. Αποδέχτηκαν πληρότητα 100% στα αεροπλάνα, γιατί έτσι απέτησαν οι αεροπορικές εταιρείες. Αποδέχτηκαν πληρότητα 85% στα πλοία, γιατί έτσι απέτησαν οι εφοπλιστές. Αποφάσισαν διαφορετικά πρωτόκολλα υγειονομικά σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας. Αρνήθηκαν να αυξήσουν τα δρομολόγια στις δημόσιες συγκοινωνίες. Απέτυχαν παταγωδώς να συντονίσουν τις αρμόδιες τοπικές και ελεγκτικές αρχές στην τήρηση των μέτρων, ενώ απέκρυπταν συστηματικά κρούσματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και άφηναν εκτός ελέγχου ευαίσθητους χώρους όπως η οίκη Ευγυρίας και οι χώροι Λατρείας. Και τώρα το χάος κλιμακώνεται με την απόφασή τους να ανοίξουν τα σχολεία ακριβώς όπως άνοιξαν και τον τουρισμό, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία. Με περισσότερους αντί για λιγότερους μαθητές ανά τάξη, χωρίς προσλήψεις εκπαιδευτικών και με μία υπουργό που καταφεύγει στη δημιουργική λογιστική για να πείσει περί του αντιθέτου. Αλλά αλήθεια, πόση προστασία θα μπορούν να παρέχουν οι μάσκες όταν στις τάξεις θα στηβάζονται πλέον από 25 έως και 27 παιδιά σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή ανευθυνότητα, αλλά και στην ανορχιστρωμένη προπαγάνδα να φορτωθούν οι ευθύνες στους πολίτες, δεν έχουμε πια δικαίωμα να μένουμε σιωπηλοί. Κανείς δεν δικαιούται να σιωπά όταν μια κυβέρνηση παίζει κορώνα γράμματα με την υγεία και την ασφάλεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων.